Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λιγάκι μαζί σας με ένα θέμα που απασχολεί αρκετά εδώ τη Βόρεια Ελλάδα, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μίλησαμε προηγουμένως με τον κύριο Καρακουστάνογλου, ρωτήσαμε τι μπορεί να σημαίνει μια ενδεχόμενη αλλαγή στην κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας, το ενδεχόμενο δηλαδή να αναλάβει το ΒΜΡΟ. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Καρακουστάνογλου ότι θα μπορούσε πιθανότατα να υπάρξει κάποια τροποποίηση, και σας ρωτάω βέβαια με την ειδικότητα και του νομικού, έτσι, γιατί έχετε γνώσεις, κάποιες τροποποίησεις στη Συμφωνία των Πρεσπών και ενδεχομένως, λέμε εμείς, να ήταν μια καλή αφορμή για την Ελλάδα πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα στη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί μια κακή συμφωνία τη Συμφωνία των Πρεσπών, απλά πρέπει να την τηρήσει. Πράγματι. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών είναι στο άρθρο 20, παράγραφος 9, ότι οι διατάξεις της ισχύουν για όριστο χρόνο, και αυτό που αναφέρει επίσης είναι ότι κάποια πράγματα είναι μετάκλητα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του ονόματος. Όμως, εγώ θα πω το εξής. Έχει σημασία να δούμε τις εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα στη γειτονική μας χώρα. Αν εκεί δούμε ότι δεν υπάρχει σεβασμός της συμφωνίας, και το λέω αυτό όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, μιλάω και για τους, τα ζητήματα που αφορούν και τους εμπόρους της Βορείου Ελλάδος και το ζήτημα της επίλυσης και των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα ονόματα και τα σήματα των προϊόντων μας, των μακεδονικών προϊόντων, αλλά και βεβαίως και την τήρηση και το σεβασμό της χρήσης του ονόματος Βόρεια Μακεδονία, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να μην γίνεται σωστά η χρήση, και βεβαίως να σφετερίζονται το όνομα Μακεδονία χωρίς να προσθέτουν το Βόρεια. Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μπει στο τραπέζι, μπορεί να μπει στο τραπέζι και να γίνει μια αναδιαπραγμάτευση. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν υπάρχει τήρηση των συμφωνηθέντων, σύμφωνα και με συγκεκριμένες διατάξεις που υπάρχουν στη Σύμβαση της Βιέννης, η Σύμβαση ξέρετε αφορά το δίκαιο των διεθνών συμβάσεων και πώς, τι συμβαίνει αν γίνει μια παραβίαση αυτών των διεθνών συμβάσεων και το πώς καταγγέλλονται αυτές οι συμβάσεις, είναι επίσης, θα είναι και λόγος ουσιαστικά μερικής άρσης ή μερικής μη εφαρμογής της στα ζητήματα τα οποία δεν εφαρμόζουν οι γειτονές μας. Άρα σίγουρα κάθε αλλαγή στην κυβέρνηση της διπλανής χώρας θα επιφέρει νέες συζητήσεις ακόμα και για την ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Άρα εσείς βλέπετε ακύρωση στη Νέα Δημοκρατία της Συμφωνίας των Πρεσπών, κυρία Ράπτη? Κοιτάξτε, το να μιλήσουμε για ακύρωση είναι κάτι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε. Και το λέω αυτό διότι εκείνο το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα, σε σχέση ειδικά και με την εισδοχή ή μη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούμενο είναι αυτή η χώρα να σεβαστεί και αυτή η χώρα τις ευρωπαϊκές αρχές, να λύσει ζητήματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχει. Για παράδειγμα, να έχει ένα αξιόπιστο δικαστικό σύστημα, να έχει θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν, να μην υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία συνεχίζονται στην γείτονα χώρα. Είναι γνωστά όλα λίγο πολύ αυτά. Αν λοιπόν και τα Σκόπια ουσιαστικά δεν αποδεχθούν το κοινοτικό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές αρχές, είναι δύσκολο να μπουν. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι εμείς υποστηρίζουμε το να μπουν εάν και εφόσον πρώτον σέβονται αυτά τα οποία συμφώνησαν σε σχέση με αυτά που σας είπα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που όλοι γνωρίζουμε και το έχουμε συζητήσει ότι αυτή τη στιγμή δεσμεύει τις δύο χώρες. Mm-hmm. Δεύτερον, να προχωρήσει η διαδικασία αυτή που λέμε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας δεν είναι μια λευκή επιταγή επειδή υπέγραψαν μια συμφωνία και ουσιαστικά θα γίνει μέρος του ΝΑΤΟ. Είναι μια επιταγή μόνο εφόσον τηρήσουν αυτές τις προϋποθέσεις για την ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άρα, εάν αυτά γίνουν αποδεκτά και αν αυτά υλοποιηθούν, βεβαίως η Ελλάδα θα στηρίξει αυτή την ένταξη. Όμως, όσο αυτά δεν υλοποιούνται και όσο βεβαίως δεν εφαρμόζεται αυτό το οποίο έχει υποθεί
ούτως ώστε να προστατευτεί το όνομα Μακεδονία, να προστατευτούν τα προϊόντα μας, να προστατευτούν οι έμποροι, αλλά όχι μόνο, τότε καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Ναι, ξέρετε, άρα η συμφωνία δεν θα ισχύει. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε περίπτωση που εκλεγεί το ΒΜΡΟ, γιατί γνωρίζουμε όλοι και το παρελθόν, έτσι. Λοιπόν, να υπάρξει, εκτιμούμε πάντα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, μία διαπραγμάτευση. Θα πρέπει δηλαδή και η κυβέρνηση να είναι έτοιμη να περάσει στην αντεπίθεση. Και θα έλεγα, είναι έτοιμη να το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Δηλαδή, θα μπορούσε να. Τι να πω. Να σπάσει αυγά ενδεχομένως ή να είναι πιο επιβλητική στη γειτονική μας χώρα. Γιατί τα λέμε διαφορετικά ως αντιπολίτευση. Αυτό ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΚΙΝΑΛ. Και διαφορετικά πλέον όταν είσαι στην κυβέρνηση. Σίγουρα η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει τους Μακεδόνες, να υπερασπίσει τα προϊόντα της μακεδονικής γης και να υπερασπίσει αυτό που λέμε το brand, το όνομα Μακεδονία, όχι μόνο έναντι των Σκοπίων αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση επίσης, εκείνο το οποίο ζητά είναι αυτά τα οποία έχουν γίνει και έχουν υπογραφεί να γίνουν αποδεκτά στο βαθμό που δεσμεύεται και η ίδια από την υπογραφή. Ξαναλέω, εάν φανεί, διαφανεί ότι δεν υλοποιείται αυτή η συμφωνία η οποία είχε ξεκινήσει να υλοποιείται, αλλά ήδη βλέπουμε, γιατί το είδαμε και σε πρόσφατη διεθνή έκθεση βιβλίου, ότι χρησιμοποιούν με πολύ μεγάλα γράμματα το όνομα Μακεδονία. Σε αρκετές εκθέσεις έχει συμβεί. Ναι, και με πάρα πολύ μικρά το Βόρεια. Μάλιστα. Αν λοιπόν στην πράξη σφετερίζονται το όνομα Μακεδονία οι ίδιοι ή άλλους όρους της συμφωνίας δεν τους τηρούν, σαφώς και η κυβέρνηση θα ορθώσει το αναστημά της και θα διεκδικήσει αυτά πρέπει να διεκδικήσει για τους Έλληνες Μακεδόνες. Ναι. Κυρία Ραπτή, να πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα και είναι φυσικά η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Είδαμε το Σαββατοκύριακο να υπάρχει πάλι μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελικά ο στόχος και το στοίχημα του Πρωθυπουργού για 300 βουλευτές είναι εφικτός? Πώς το βλέπετε, πώς το κρίνετε και το αξιολογείτε? Σαφώς και είναι εφικτός και το λέω για τον εξής λόγο. Καταρχήν, ξέρουμε όλοι ότι είχε ξεκινήσει η συζήτηση. Αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι δεν θα ψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και το λέω διότι είχε μιλήσει για ξεχωριστές εκλογές. Είχε μιλήσει για ξεχωριστές εκλογές από τους Έλληνες ομογενείς, προκειμένου σε άλλες εκλογές με αυτοτελείς περιφέρειες να αποφασιστεί εκλογή συγκεκριμένων ατόμων που θα εντάσσονται σε κάθε φορά σε μια παράταξη. Εκείνο το οποίο όμως έχει γίνει μετά την συνεργασία που είχε ο κύριος Θεοδωρικάκος και μετά την βεβαίως πρώτα στη τάξη ο Πρωθυπουργός μας, είναι ότι έχει φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ25 και βεβαίως το ΚΙΝΑΛ είχε ήδη έρθει και φαίνεται ότι διαφαίνεται δηλαδή ότι θα καταλήξουμε, επειδή έχει κάνει και υποχωρήσεις η κυβέρνηση, σε ένα νόμο όμως ο οποίος πρώτα θα υπερασπίζει το αυτονόητο. Δηλαδή ότι η ψήφος των Ελλήνων από Δήμων είναι ισότιμη με τις ψήφους των ανθρώπων που ζουν στη χώρα μας. Ξέρετε, το ζήτημα ανθρώπων, πολύ εξημών έχουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, συγγενείς μας, παιδιά μας, θείους μας, ξαδέρφια μας. Αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς πολλοί εξ αυτών δεν θέλανε να πάνε στο εξωτερικό, όμως αναγκάστηκαν είτε λόγω της κρίσης, είτε εξ άλλων λόγων, πάντα σχετιζόμενων τουλάχιστον σε κατά κύριο λόγο με την εργασία, να ζουν στο εξωτερικό. Δεν έχουν χρήματα να γυρίσουν να ψηφίσουν. Να ρωτήσω λίγο. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο ταχυτήτων, έτσι, δύο ταχυτήτων πολίτες. Είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εκεί εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μιλάμε για αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους. Νομίζω ότι, κυρία Ράπτη, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα και τη σημασία αυτού του νομοσχεδίου όταν θα είναι έτοιμο και θα κληθείτε να το ψηφίσετε στη Βουλή. Όλα ξεκίνησαν πάντως στις περασμένες μέρες από ένα σχόλιο το οποίο έκανε η Πειραιώς περί πυρουέτας του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν επιθυμείτε την συνένεση και μάλιστα την ευρεία συνένεση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τέτοιες δηλώσεις δεν δυναμητίζουν λίγο το κλίμα? Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω μια μεμονωμένη δήλωση. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι
Με την πίεση η οποία ασκήθηκε, και ξέρετε, η πίεση είναι ισχύς εν τη ενώση. Όταν υπάρχει συνεργασία με τα άλλα κόμματα, καταλαβαίνετε ότι θα φανεί απολύτως, θα έλεγα, μη σεβόμενο τον Έλληνα πολίτη, τον να πεις ως κόμμα ότι δεν θέλω να δώσω ψήφο σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέχρι πρότινο στην Ελλάδα και για πρόσκαιρους ή άλλους λόγους ως το εξωτερικό. Η Νέα Δημοκρατία τι έχει κάνει? Έχει υποχωρήσει σε κάποιες θέσεις της ακριβώς για να υπάρξει μια ομοφωνία και έχει προτείνει τέσσερα πράγματα. Πέραν της ισοτιμίας της ψήφου, που αυτή είναι αδιαφυσβήτητη και επίσης είναι αδιαπραγμάτευτη, εκείνο το οποίο έχει πει είναι ότι οι κάτοικοι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, οι οποίοι θα είναι, θα μπορούν να ψηφίσουν και η ψήφος τους να μετρά στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Επίσης, ότι θα υπάρχουν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι από τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, και σε αυτούς θα εντάσσονται όσοι έχουν φύγει από την Ελλάδα με κάποιες προϋποθέσεις. Να έχουν φύγει 30 χρόνια, να έχουν μια οικονομική σχέση με τη χώρα, δηλαδή ένα ελληνικό αφημί ή μια συγγενική σχέση με κάποιον πρώτο βαθμού Έλληνα φορολογούμενο. Ότι έχει πει η Νέα Δημοκρατία ότι η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται στις πρεσβείες και στα προξενία. Δηλαδή έκανε πίσω από την. Και παίρνει πίσω την επιστολική ψήφο. Ναι, από την επιστολική. Βέβαια υπάρχει ακόμα μια ανοιχτή συζήτηση για αυτούς οι οποίοι κατοικούν σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτούς τους χώρους και δεν μπορούν κυρία να πιστεύουν παρά μόνο. Επειδή είστε και γραμματέας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, ναι, είστε και γραμματέας της Επιτροπής της Προανακριτικής για την ΟΒΑΡΤ και για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, η οποία θα ξεκινήσει τις διεργασίες τις επόμενες ημέρες. Τι να περιμένουμε από την εξεταστική? Τι να περιμένουμε από την εξεταστική? Ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το ζήτημα του αν υπήρχε παραδικαστικό κύκλωμα και αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πλέον με αποδείξεις και για ποιους, και οι άνθρωποι αυτοί θα παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Ο Έλληνας, ξέρετε, πολίτης θέλει να είναι βέβαιος. Ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει περίπτωση να μπει στο κάδρο, κύριε Ράπτη? Αν φτάσουν τα στοιχεία σε εκείνο, βέβαια, έτσι. Αν υπάρχουν αποδείξεις, δηλαδή μάρτυρες και έγγραφα, θα είναι και ο κύριος Τσίπρας, βεβαίως. Μάλιστα. Να μείνουμε λιγάκι στο δικαστικό και θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με την κατάργηση νέων διατάξεων του ποινικού κώδικα. Είδαμε πάρα πολλές χιλιάδες αποφυλακίσεις έτσι με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Τι πρόκειται λιγάκι να γίνει, γιατί αυτό απασχολεί τον κόσμο εκεί έξω, που αισθάνεται ανασφάλεια? Σαφώς. Και το ζήτημα της εγκληματικότητας είναι, όπως πολύ σωστά λέτε, από τα πρώτα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, αμέσως μετά την οικονομία. Θα έλεγα λοιπόν ότι εκείνο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση, θα το φέρει ουσιαστικά μέσα στο Νοέμβριο, είναι τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα που θα αφορούν την αυστηροποίηση ποινών, μεταξύ άλλων και τα ζητήματα χρήσεων μολότοφ, κάποια κακουργήματα τα οποία ήταν κακουργήματα και έχουν γίνει πλημελήματα, επίσης θα τα ανάγει πάλι σε κακουργήματα, αλλά θα γίνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις, οι οποίες σας λέω δεν θα αργήσουν. Είναι μέσα στο πλαίσιο του να μην αποφυλακίζονται με αυτές τις ευνοϊκές διατάξεις άνθρωποι οι οποίοι υποπίπτουν σε αδικήματα τα οποία πλέον έχουν γίνει η καθημερινότητα των Ελλήνων. Έτσι, και αποφυλακίζονται χιλιάδες, γιατί μου λέγε ένας δικαστικός χθες, μιλάμε για πάνω από 3.000 ανθρώπους. Και δυστυχώς με τις διατάξεις που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή όπως ξέρετε εκείνη η διάταξη υπερισχύει, η ευνοϊκότερη για τον καταδικαστέντα διάταξη, πράγματι έχουν αρκετοί βγει από τις φυλακές. Το ζήτημα είναι εξής, τι θα γίνει. Εμάς μας ενδιαφέρει να επιστρέψουμε σταδιακά σε μια κανονικότητα, και γι' αυτό το λόγο και για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις μεγάλες πόλεις και την εγκληματικότητα που υπάρχει εκεί, υπάρχει αυστηροποίηση των διατάξεων. Μάλιστα. Και αυτές οι διατάξεις θα έρθουν, όπως σας είπα, σε πολύ σύντομα διάστημα. Θα τα περιμένουμε λοιπόν, τα δούμε, να τα σχολιάζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ράπτη. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.